Είσαι ρε παιδί μου και νοσταλγικός τύπος. Ναι, μ' αρέσουν έτσι, τα δηλαδή, παλιά. Όταν είδα αυτό το θέμα, λέω κοίτα τον παλιά άνθρωπο, τι κάνει τώρα. Παίζει με το συναίσθημά μας. Γιατί σήμερα έχουμε, σας το έχω αναγγείλει από την αρχή της εκπομπής βέβαια, το πρωινό των παππούδων μας. Έτσι ακριβώς. Τι ωραίο. Ωραίο και νοσταλγικό. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι είναι καλό να περιέχει ένα πρωινό? Καλό είναι το πρωινό να καλύπτει γύρω στο 25% των συνολικών ημερήσεων θερμίδων. Άρα είναι ένα κύριο γεύμα. Και καλό είναι να περιλαμβάνει κάποιο τρόφιμο από την ομάδα του αμύλου, ψωμί, δημητριακά για παράδειγμα. Κάποιο τρόφιμο από την ομάδα των πρωτεϊνών, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγό. Και κάποιο τρόφιμο από την ομάδα του φρέσκου, δηλαδή είτε φρούτο είτε λαχανικό. Τότε θεωρείτε... Αυτό ισχύει για όλη την ημέρα, ή λες είναι το ιδανικό ξεκίνημα της ημέρας? Γιατί έβλεπα και μια μελέτη που λέει μην δαιμονοποιούμε τους υδατάνθρακες. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι. Και επειδή βλέπω ότι εδώ πας να πετύχεις αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό λέω, μπορεί να είναι μια ισορροπία που αφορά σε όλη την ημέρα. Βέβαια, μπορεί να αναφέρεται αυτό σε ένα οποιοδήποτε κυρίως γεύμα, σε ένα μεσημεριανό και σε ένα βραδινό. Εννοείται αυτό. Για πάμε. Πού κάνει καλό το πρωινό? Πρώτα απ' όλα η γλυκόζη που περιέχει, που καλό είναι να περιέχει, υδατάνθρακες δηλαδή, είναι το κύριο καύσιμο του κεφάλου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωινού βοηθάει πάρα πολύ στην νοητική εγρήγορση τόσο των μαθητών όσο και των ανθρώπων που ασχολούνται με πνευματική εργασία. Παρέχει λοιπόν άμεση ενέργεια στο σώμα μετά από μια 8-ωρη νηστεία, αυτές τις 8 ώρες ύπνου, αν είναι 8 τέλος πάντων. Ένα. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε ενέργεια τόσο για τις σωματικές δραστηριότητες όσο και για τις πνευματικές. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πρωινού συνδέεται με την απώλεια του σωματικού βάρους, είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Και αυτό γιατί κυρίως τακτοποιεί όλα τα υπόλοιπα γεύματα και είναι ένας δείκτης υγιεινών διατροφικών συνήθειών. Δηλαδή, όποιος καταναλώνει πρωινό, γενικότερα έχει υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Από την άλλη, όμως, είναι και μια συνήθεια που, αν ξεκινήσει από την παιδική ηλικία, παραμένει και στην ενήλικη ζωή, άρα το κρατάμε και αργότερα. Εγώ σας πάω στους παππούδες, στους πολύ παππούδες, γιατί μου αρέσουν οι ιστορικές αναδρομές. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν τι έτρωγαν για πρωινό? Έτρωγαν ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο σε ανέρωτο κρασί. Άκρατο ίνο. Θυμίζω ότι ο κεκραμένος ίνος ήταν το κρασί το οποίο περιείχε νερό, γιατί έτσι το πίνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό και το γεύμα αυτό ονομαζόταν ακράτισμα. Αυτή η συνήθεια ξέρουμε ότι έχει επιβιώσει και στις μέρες μας. Το Άγιο Όρος, για παράδειγμα, μετά από μια πανηγυρική αγρυπνία, προσφέρεται τέτοιο κέρασμα, ψωμί βουτυγμένο σε κρασί. Και μαζί με το ακράτισμα, φυσικά, έτρωγαν φρούτα, είτε ξερά είτε φρέσκα φρούτα. Μπορεί να έτρωγαν ελιές, μπορεί να έτρωγαν ένα κομμάτι τυρί. Τα ξερά σίκα ήταν στο καθημερινό τους διαιτολόγιο. Πάμε όμως στους κανονικούς παππούδες μας, να πούμε λίγο τι μπορεί να περιείχε το πρωινό τους. Το πρώτο και κύριο είναι το γνωστό βραστόγαλο ή τρυψάνα ή παπάρα, όπως το λέμε αλλιώς. Δηλαδή, αναφερόμαστε τρυψάνα. Όλοι το έχουμε ακούσει, μην τρελαθούμε. Γιατί θρύβεται το ψωμί. Είναι γάλα πρόβιο. Και στα ανάκτορα, να έχει κάποιος μεγαλώσει κάποια στιγμή. Βέβαια. Ήταν η εύκολη λύση. Είναι ένα γάλα πρόβιο το οποίο το έβραζαν προσθέτοντας σαλάτι και το ανακάτευαν με μια ξύλινη κουτάλα. Στη συνέχεια προσέθεταν και μερικές μπουκές ψωμιού και ήταν αυτό το πρωινό. Έχουμε λοιπόν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Το πρόβιο το γάλα δίνει τέτοια πρωτεΐνη. Και έχουμε υδατάνθρακες που, προσέξτε όμως, λόγω του ψωμιού, που συνήθως ήταν ζυμωτό ψωμί, δεν ήταν αγοραστό εννοείται, δεν περιέχει ζάχαρη. Εγώ σας θυμίζω ότι σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, πάνω από το 90% των δημητριακών πρωινού που καταναλώνουμε έχουν πρόσθετη ζάχαρη. Λίγα είναι αυτά που δεν έχουν. Κυρίως οι βρώμοι, οι νυφάδες της βρώμης. Από την άλλη, όμως, θα μου πει κάποιος, μα καλά, το λες αυτό για υγιεινό πρωινό, αφού έχει κορεσμένο λίπος από το πρόβιο το γάλα και έχει και νάτριο. Εγώ να σας θυμίσω όμως ότι οι παππούδες μας δεν είχαν υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, ούτε πλούσια σε τρανς λιπαρά που είναι τώρα, ούτε πλούσια φυσικά και σε νάτριο. Παίρναν το νάτριο από την τροφή και ουσιαστικά μπορούσαν να το εντάξουν και στο πρωινό τους και το αλάτι το θαλασσινό που πρόσθεταν στο φαγητό τους. Άρα δεν κάνανε υπερβολές σε σχέση με το νάτριο. Δεν υπήρχε κρυμμένο αλάτι. Μάλιστα. Πάμε στον τραχανά. Το δεύτερο είναι ο τραχανάς. Ας πούμε, επειδή έχεις κάνει αφιερώματα και στο περιοδικό μας, στο WIS, το γνωστό ξενοδοχείο στο Μέτσοβο, έχει τραχανά και γενικώς ορεινούς προορισμούς. Τον προτιμώ. Έχουν τραχανά χειμώνα, καλοκαίρι. Βέβαια. Ειδικά το χειμώνα έχει θερμογενετική δράση και όλα σε ζεσταίνει αυτό που λέμε. Είναι μια πλήρη στροφή, είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες λόγω του σιταριού. Κανείς δεν ξυπνάει το πρωί και λέει θα φτιάξω τραχανά. Αλλά αν έχει το προηγούμενο βράδυ, μπορεί να ζεστάνει ένα κουπάκι
Βέβαια. Και να φάει. Εννοείται. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, γιατί περιέχει ο δικός μας ο τραχανάς και γάλα ή γιαούρτι. Ή προαιρετικά μπορεί να περιέχει και αυγό. Και για να παρασκευαστεί, εννοείται, χρειάζεται ελαιόλαδο, το οποίο έχει τα ωφέλιμα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, έχει αντιοξυδωτικά, βιταμίνη Ε και πολλά άλλα αντιοξυδωτικά. Μπορεί να προσθεθεί έξτρα πρωτεΐνη, τυρί για παράδειγμα, και μπορεί να προσθεθεί και ντομάτα που μας δίνει λικοπένιο. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια το λικοπένιο. Γιατί θα πάμε και σε άλλους συνδυασμούς. Ναι. Λοιπόν, ψωμί. Α, με... τώρα μου στέλνουν τα πειραχτήρια απ' έξω. Με λουκάνικο τραχανάς. Θα μπορούσε να είναι και αυτό για πρωινό. Λίγο βαρύ μου φαίνεται. Μία στις τόσες. Έχω πάει σε ένα μπουφέ ξενοδοχείο και έχω φάει δύο φετάκια τόσο αδά λουκάνικο. Μου διέλυσαν το στομάχι μου. Λογικό. Παρότι είχα πάρει και αρκετά λαχανικά και μανιτάρια και είναι, έτσι. Είναι βαρύ, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Οπότε άκυρο να διώξεις τις σκέψεις. Έχω στείλει στο μεταξύ να μου φέρετε κάτι. Λοιπόν, ψωμί και ελιές ή ψωμί καψαλισμένο με ελαιόλαδο και ρίγανη. Εγώ το δεύτερο να σας πω ότι το προτιμάω στην νηστεία. Έτσι, ψήνω ψωμί, βάζω ελαιόλαδο, βάζω και καμιά φέτα ντομάτα και ρίγανη. Γιατί, όπως λέει ο σοφός λαός μας, φάει λάδι και λαβράδι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φας αυτό για πρωινό, θα σε κρατήσει χορτάτο μέχρι το βράδυ. Γιατί το λίπος προκαλεί κορεσμό. Και τι λίπος? Καλό λίπος, μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία εκτός από την ενέργεια που δίνουν, δίνουν και βιταμίνη Ε, δίνουν και σκουαλένιο και πολυφενόλες και πολλά άλλα αντιοξυδωτικά. Φυσικά και περιέχει υδατάνθρακες στο ψωμί, που και οι υδατάνθρακες δίνουν ενέργεια, και η ρίγανη θυμίζω ότι έχει πάρα, πάρα πολλά αντιοξυδωτικά και αυτή. Είμαι περήφανος. Μάζεψα, αποξήρανα τη ρίγανη. Οι δικές μας ρίγανες που ποτίζονται, ενώ δεν είναι καλλιέργειες, είναι. Βγάζουν δύο φορές. Τώρα έκοψα με ανθό και θα ξανακόψω το Σεπτέμβριο. Εξαιρετικά. Οπότε έχουμε κάνει τα βάζα. Εξαιρετικά. Θα δώσουμε σε φίλους και γνωστούς. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο. Πάμε ψωμί στο τελευταίο, με πελτέ ντομάτας. Και αυτό είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες λόγω του ψωμιού. Αλλά προσέξτε εδώ πέρα, ο πελτές ντομάτας έχει πολύ περισσότερη προβιταμίνη Α και συγκεκριμένα λικοπένιο σε σχέση με τη φρέσκια ντομάτα, η οποία προβιταμίνη Α βοηθάει και στη λειτουργία του νοσοποιητικού, προάγει την ανάπτυξη, είναι αντιοξυδωτικό εννοείται και βοηθάει και στη λειτουργία της όρασης. Το λικοπένιο συγκεκριμένα ξέρουμε από μελέτες ότι προστατεύει από καρκίνο του προστάτη, άρα είναι πολύ καλό να το εντάξουμε και αυτό και στο πρωινό μας. Ίσως όχι με αυτή τη μορφή, αλλά την ντομάτα τώρα το καλοκαίρι και μπορούμε να τη βάλουμε. Τι έχουμε για την άλλη εβδομάδα? Λοιπόν, θα σας πάω στη μελιτζάνα, στην αγαπημένη μας μελιτζάνα. Αλλά προσέξτε, δεν θα πούμε μόνο τα θρεπτικά συστατικά, γιατί κατά διαστήματα μπορεί να τα έχουμε πει. Θα σας δώσω και 8 εκπληκτικά προϊόντα ελληνικά που μπορούμε να τα βρούμε στα ντελικατέσεν με βάση τη μελιτζάνα. Τι λες τώρα? Mm-hmm. Okay. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε, δεν θα δούμε χορταστικό βίντεο, αλλά όσο προλάβουμε να δούμε, από καταπληκτική βραβευμένη Hilary Swank από την πλατφόρμα AgoTalks, που έχουμε καιρό να αναζητήσουμε υλικό από εκεί. Πρώτο Θεός, το μεσημέρι της Δευτέρας στις 3 θα είμαστε και πάλι εδώ. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.